και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Κατέφθασαν νέοι πρόσφυγες και μετανάστες στη δομή φιλοξενίας του στρατοπέδου Σιμακοπούλου στην πόλη της Καβάλας. Μεγάλο όχι των Σερών στη δημιουργία τρίτης δομής φιλοξενίας. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις οι οποίες είχαν δρομολογηθεί επί διοίκησης της Ανάγκας στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Αντίθετος ο νέος δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Ryanair Καβάλα Βουδαπέστη από το καλοκαίρι του 2020. Μαθητής του 6ου Γυμνασίου Καβάλας τραυματίστηκε από καδρόνι στάσης αστικού λεωφορείου. Τη δηλώνει η διευθύντρια του σχολείου. Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση Δασκάλων και Νηπιαγωγών στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Θόδωρος Μουριάδης ζήτησε ευέλικτο και ευνοϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των κλειστών καπναποθηκών από τον Υπουργό Τουρισμού.